Νέα στοιχεία που έφτασαν στην εισαγγελία διαφθοράς από τη γερμανική δικαιοσύνη. Οι μίζες αγγίζουν συνολικά τις 370.000 ευρώ. Φαίνονται να δόθηκαν μέσω γερμανικής εταιρείας που είχε αναλάβει την περίοδο 2003 έως 2007 τρία έργα, ένα από τα οποία ήταν ο σταθμός του μετρό στο Ελληνικό. Αυτό προκύπτει, τα στοιχεία για τις μίζες αυτές προκύπτουν από τις καταθέσεις που έχουν δώσει στη γερμανική δικαιοσύνη διάφορα άτομα, όπως διευθυντικός στέλεχος της γερμανικής εταιρείας που μιλά για συγκεκριμένο άτομο το οποίο μοίραζε τις μίζες στην Ελλάδα. Όπως λέει, είχε τιμολογηθεί ένα ποσοστό 5-7% για μίζες στα πολιτικά κόμματα για κάθε έργο. Το πρόσωπο αυτό που αναφέρεται με κωδική ονομασία και είχε ανοίξει συγκεκριμένο λογαριασμό, τελικά τον έκλεισε γιατί προτιμούσε να δίνει τα χρήματα σε μετρητά. Μετά από τα στοιχεία αυτά ασκήθηκαν συμπληρωματικές διώξεις, ενώ ο ανακριτής διαφθοράς θα πρέπει να εντοπίσει τους αποδέκτες των χρημάτων που δόθηκαν. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ντίνα. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω της η κακοκαιρία στα Τρίκαλα. Στην Πιαλία οι κάτοικοι